την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να σας κάνουμε ένα σύντομο απολογισμό των δράσεών μας για τη χρονιά που πέρασε. Αλλά και για να σας θέσουμε τους προβληματισμούς μας και τους στόχους μας για τη νέα χρονιά έχει ήδη μπει. Ο Σύλλογος Γονέων Τριών Τέκνων Μεσσηνίας επικεντρώνει τις δράσεις του στα δύο σημαντικότερα προβλήματα στην Ελλάδα της κρίσης, την υποδημητικότητα και την ανεργία. Δύο προβλήματα που απειλούν ακόμα και τη συνέχεια του έθνους μας. Οι γεννήσεις παιδιών βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται με επιταχυνόμενους ρυθμούς. Από την άλλη, η ανεργία μαστίζει νέους αλλά και μεγαλύτερους σε ηλικία, δημιουργώντας κλίμα απογοήτευσης και φυγής προς το εξωτερικό. Το κοινωνικό παντοπολείο και το κοινωνικό φροντιστήριο είναι δύο δράσεις του Συλλόγου Τριών Τέκνων που γίνονται πλέον θεσμός για την κοινωνία της Μεσσηνίας. Φορείς, επιχειρήσεις, απλοί πολίτες, εθελοντές, καθηγητές προσφέρουν καθημερινά τρόφιμα, χρήματα, τον πολύτιμο χρόνο τους σε ανθρώπους αγωνιστές που πέρα και πάνω από τη δική τους καλοπέραση βάζουν το καλό του έθνους. Ο Σύλλογός μας παράλληλα είναι παρόν σε όλες τις κοινωνικές, θρησκευτικές και πολιτιστικές δράσεις της Μεσσηνίας. Πραγματοποιούμε τις σκέψεις αλληλεγγύης στο γυροκομείο. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες κάθε χρόνο περιμένουν τη λαμπάδα που έχουμε φτιάξει για αυτούς. Συμμετέχουμε στο καρναβάλι της Καλαμάτας. Πηγαίνουμε εκδρομές με τα μέλη μας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Διοργανώνουμε επιστημονικές ομιλίες σαν και αυτή που έχουμε οργανώσει σήμερα για εσάς. Το 2019 σκεφτήκαμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανεργία. Έτσι, με τη βοήθεια των εθελοντών μας, θα εισάγουμε ένα νέο θεσμό, το Κέντρο Ενημέρωσης Τριτέκνων. Το Κέντρο Ενημέρωσης Τριτέκνων θα στεγαστεί στα γραφεία μας, Δαμοφόντος 5, και θα παρέχει εξυπηρέτηση και ενημέρωση σε ανέργους μέλη του Συλλόγου μας. Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε με εξειδικευμένους επιστήμονες που ασχολούνται με την κατάρτιση βιογραφικών, την προετοιμασία συνεντεύξεων, την προώθηση των βιογραφικών σε επιχειρήσεις και κέντρα στα οποία έχουν πιθανότητες να βρουν τα μέλη μας εργασία. Επιπλέον, το Κέντρο Ενημέρωσης Τριτέκνων θα ενημερώνει τα μέλη μας για τα επιδόματα που δικαιούνται, ενώ παράλληλα θα τους βοηθάει να καταρτήσουν εγκαίρως τις αιτήσεις και να μαζέψουν τα δικαιολογητικά.